Αυτή είναι καλύτερη από εμάς, που επειδή είναι πολιτική αρχηγή. Γεια σας. Απλοί πολίτες είμαστε, να ευχηθούμε καλή επάνωδο και ευχαριστούμε για καλή την σεζόν. Πρόσκληση. Καλή σεζόν σε όλους. Φτάνει το μεγάλη ναι. Να μην θεωρείται και μεγάλη ηλικία, ότι είμαστε νεαροί. Καλά, ναι, είστε το... Πιτσίρικα και οι τρεις. Ναι. Εμείς είμαστε στο μέσο, εν πάση περιπτώσει. Είτε από κάτω, είτε από κάτω. Ο πιο μεγάλος ποιος είναι ηλικιακά. Έτσι. Στο η Βουλή. Ναι, όχι, τώρα από τους τρεις σας. Νικόλας. Πιο μεγάλος. Εσείς πιο. Ναι, ναι. Ανίτα Δημητρίου, Στέφανο Στεφάνου, Νικόλας Παπαδόπουλος, καλώς ήρθατε. Καλώς βρέθηκα. Ωραία τα αστιάκια που κάνουμε στην αρχή και έτσι μπροστά στο φακό, αλλά ξέρετε ποιο ήταν το πνεύμα των μηνυμάτων που έλαβα από χτες. Που ανακοίνωσα ότι θα σας έχω. Τέρμα τα ψέματα, τέρμα η περίοδος χάριτος για τους συγκυβερνώντες και τους έχοντες αξιώματα. Κυβέρνηση, αντιπολίτευση, πρέπει να κριθείτε πάρα πολύ σκληρά. Τέλος υπεκφυγές, τέλος στα περιθώρια. Πρώτο σχόλιο, κύριε Παπαδόπουλε, επί τούτου. Ναι, και αυτό είναι και το δικό σας καθήκον. Ναι. Να μας κρίνετε κι εσείς, μας βάζετε τις σημαντικές ερωτήσεις για τα θέματα που ενδιαφέρουν τους πολίτες και εμείς οφείλουμε φυσικά να δίνουμε ναι. Απαντήσεις. Γιατί θα συμφωνήσω μαζί σας ότι οι προκλήσεις είναι πελώριες, είτε αυτές αφορούν την οικονομία, είτε το μεταναστευτικό, είτε τις δυσάρεστες εξελίξεις στο Κυπριακό. Σίγουρα ναι. Τα ζητήματα τρέχουν και οφείλουμε ακριβώς να είμαστε αποτελεσματικοί στην αντιμετώπιση τους. Και πολλές φορές, κύριε Στεφάνου, δεν το λέω για εσάς, το θέτω ως γενικό σχόλιο, οι πολιτικοί εσείς δεν απαντάτε σε αυτά που ρωτάει ο κόσμος και οι δημοσιογράφοι και οι πολιτικοί σας αντίπαλοι. Θα πρέπει να απαντούμε. Θα ήθελα να συμφωνήσω με τα σχόλια που έχεις πάρει ότι η περίοδος χάριτος έχει τελειώσει και για την κυβέρνηση, πλέον έχει περισσότερους από 6 μήνες που είναι στην κυβέρνηση. Φυσιολογικά είχε μία περίοδο χάριτος και εμείς το είπαμε αυτό γιατί έπρεπε να αναλάβει, να κατοπτεύσει το πεδίο και μετά να ασχοληθεί με τα ζητήματα και τώρα θα κρίνεται πάρα πολύ έντονα αναφορικά με τον τρόπο που κυβερνά, αντιμετωπίζει ναι. Τα ζητήματα ή ανοίγει τις όποιες προοπτικές. Το ίδιο όμως θα κρίνεται και η αντιπολίτευση, γιατί και η αντιπολίτευση έχει ένα θεσμικό ρόλο να διαδραματίσει στο πλαίσιο ενός δημοκρατικού συστήματος, κρίνει, αξιολογεί την κυβέρνηση. Αλλά την ίδια ώρα καλείται και αυτή να δείξει με τις δικές της προτάσεις και συγκεκριμένες θέσεις ποια είναι η πολιτική της, ποιο είναι το περιεχόμενό της και ποιους θέλει να εξυπηρετήσει. Κύριε Δημητρίου. Περίπου στο ίδιο μήκος κύματος θα συμφωνήσω. Δηλαδή είμαστε υπεύθυνες πολιτικές παρατάξεις πρώτα και πάνω απ' όλα, είτε ανήκουμε, είτε είμαστε συγκυβέρνοντα κόμματα, είτε είμαστε αντιπολίτευση. Άρα εκεί κρινόμαστε πώς παρεμβαίνουμε, πώς διαχειριζόμαστε τα ζητήματα τα οποία έχουμε ενώπιόν μας και πώς βγαίνουμε μπροστά. Οι πολίτες χρειάζονται απαντήσεις, χρειάζονται εισηγήσεις, χρειάζονται υπευθυνότητα και ειδικότερα τώρα σε μια τρεμάμενη πολιτικά περίοδο, δηλαδή δεν είναι μια εύκολη πολιτικά περίοδο. Πάντως, αν κρίνουμε συγγνώμη που σας διακοπτώ, βεβαίως. Από το ποσοστό της αποχής και από τη δημόσια εικόνα που έχουν οι πολίτες για εσάς τους πολιτικούς, δεν τα πάτε καθόλου καλά. Γι' αυτό χρειάζεται αυτά μόνο να μας ανησυχούν και να μας βελτιώνουν προς το καλύτερο. Πώς μπορούμε να έρθουμε πιο κοντά στους πολίτες, να τους ακούμε περισσότερο και βεβαίως να μετουσιώνουμε σε πράξη τις εισηγήσεις μας, τις πρωτοβουλίες μας, πάνω απ' όλα για την Κύπρο μας, έτσι. Λοιπόν, πάμε στα επιμέρους θέματα. Επιτρέπετε ένα σχόλιο για την αποχή. Βεβαίως. Είναι κατανοητή η απογοήτευση του κόσμου και κάτω από το βάρος των προβλημάτων που αντιμετωπίζει. Δεν υπάρχουν απομηχανείς θεοί. Θα έλεγα ότι είναι καλύτερο να έχεις απέναντι σου έναν οργανωμένο σχηματισμό, ένα κόμμα με συγκεκριμένες θέσεις και να κρίνεις τη βάση των θέσεων και των προτάσεων ή τον τρόπο που πολιτεύεται, παρά να αναζητούνται λύσεις από μηχανείς θεούς για να λύσουν τα προβλήματα. Τέτοιοι θεοί δεν υπάρχουν. Υπήρχαν στις ελληνικές τραγωδίες και επειδή ζούμε πολλές τραγωδίες, θα πρέπει να δούμε πώς συγκεκριμένα αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα τα οποία όντως αντιμετωπίζουμε. Απλώς ο κόσμος σας νιώθει μακριά. Νιώθει ότι δεν έχετε κοινή γλώσσα επικοινωνίας. Εγώ το εντοπίζω αυτό. Εννοείται με τα κόμματα και τους πολιτικούς. Δηλαδή νιώθει, ας πούμε, με την Ανίτα, τον Στέφανο και τον Νικόλα, δεν μπορεί να τους αποκαλέσει εύκολα. Κύριε Παπαδόπουλε, κύριε Στεφάνου και κυρία Ανίτα, με κύρος, όμως να νιώθει το κύρος. Νιώθει ότι έχει χαθεί το κύρος από τους πολιτικούς. Αυτό αφορά και στην ολότητα του το πολιτικό σύστημα, το οποίο τη χάνει μια ευρύτερη απαξίωση και δεν είναι κάτι που συμβαίνει στην Κύπρο, είναι και στο εξωτερικό. Και ναι, εξαρτάται και από τη δική μας στάση και συμπεριφορά και κυρίως να κρινόμαστε επί πολιτικής. Ναι. Και αυτό είναι το σημαντικό. Άρα και οι πολίτες δικαιολογημένα πολλές φορές αντιδρούν με συμπεριφορές.
με συγκεκριμένες καταστάσεις. Αυτά θα πρέπει να μας προβληματίσουν. Δεν υπάρχει κάποια απάντηση που μπορεί να δοθεί τώρα. Ναι. Χρειάζεται μόνο να πεισμώνουμε και εκεί να τασσόμαστε υπέρ του συμφέροντος των πολιτών. Όπου και να ανήκουμε, ό,τι και να εκπροσωπούμε. Γιατί έχουμε τις πολιτικές μας θέσεις, όπως βεβαίως έχουμε και τις πολιτικές μας διαφορές. Ασφαλώς. Μου επιτρέψετε, θα συμφωνήσω ότι δεν υπάρχουν απομηχανείς θέοι. Όμως από την άλλη, εγώ λέω είναι δικαιολογημένα απογοητευμένοι οι πολίτες. Γιατί οφείλουμε να σημειώσουμε και να παραδεχτούμε να κάνουμε κάποια αυτοκριτική. Ότι τα τελευταία χρόνια δεν ήταν τα καλύτερα του παραδοσιακού πολιτικού συστήματος. Επομένως, πρέπει να μας προβληματίσουν αυτές οι εξελίξεις. Πρέπει να μας προβληματίσει η απογοήτευση, να μας προβληματίσει αυτή η απαξίωση που νιώθουν οι πολίτες. Να πάρουμε τα μηνύματα, να διδαχθούμε και να βελτιωθούμε. Και πιστεύουμε ακριβώς ότι ναι, υπάρχουν οι λύσεις που μπορούν να ξανακερδίσουν την εμπιστοσύνη του κόσμου, η οποία έχει δυστυχώς απολεσθεί σε ό,τι αφορά το παραδοσιακό πολιτικό σύστημα. Πάντως, η εντύπωσή μου είναι ότι η εμπιστοσύνη του κόσμου θα κερδιθεί πάλι όταν οι υποσχέσεις και οι διακηρύξεις γίνουν έργα και γίνουν πράξεις. Οι προθέσεις είναι πολύ εύκολες. Κύριε Παπαδόπουλε, να ξεκινήσω από εσάς. Πάμε να ξεκινήσουμε τα ζητήματα. Να ξεκινήσουμε με το Κυπριακό. Ο κύριος Γέτζια είναι στην Κύπρο, συναντήθηκε με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Αυτά που δήλωσε είναι μια από τα ίδια. Δεν μας δήλωσε, δεν μας είπε κάποια είδηση, ούτε ο κύριος Λετιμπιώτης, ούτε ο κύριος Γέτζια. Είναι όμως καινούργια πράγματα οι κινήσεις των Τούρκων αυτή τη στιγμή. Ναι. Για τη διόνυση της κατοχής και την εξέλιξη. Αυτά είναι καινούργια πράγματα. Η στάση μας θα δείξει τίποτα καινούργιο για να αντιμετωπίσουμε αυτή την επέλαση. Τις οποίες πράξεις φυσικά και ενέργειες πρέπει να καταδικάσουμε. Απερίφραστα. Πρόκειται για ξεκάθαρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου και των συμφωνιών υψηλού επίπεδου που υπάρχουν σε ισχύ σε σχέση με, το στάτους της πράσινης γραμμής. Παρακάτω, και θεωρώ όμως, τι κάνουμε. Για το να αποφασίσουμε το τι κάνουμε, οφείλουμε ακριβώς να διαπιστώσουμε τις προθέσεις της Τουρκίας, δυστυχώς για ακόμα μια φορά, η οποία Τουρκία δείχνει ότι είναι πιο επεκτατική από ποτέ, θέλει να αυξήσει τα κατεχόμενα εδάφη που κατέχει. Θέλει να ενισχύσει την αποσχιστική ενωτότητα του ψευδοκράτους, γι' αυτό και παρουσιάζει ψευδός ότι όλες οι πρωτοβουλίες είναι περίπου πρωτοβουλίες του ψευδοκράτους, που δεν είναι έτσι. Οι αποφάσεις είναι στην Άγκυρα που λαμβάνονται και ενημερώνεται το ψευδοκράτος. Και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο, για να αντιμετωπίσουμε αυτή την προσπάθεια της αναγνώρισης της ισότιμης κυριαρχίας, γιατί εκεί είναι που καταλήγουν όλα, είναι που πρέπει να σημειώσουμε, να ενισχύσουμε τις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση των τουρκικών σχεδιασμών και εμείς σημειώνουμε την ισχυρή και άμεση αντίδραση της διεθνούς κοινότητας που προέρχεται και από τις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης, την ισχυρότατη και αυστηρότατη ανακοίνωση, την ομόφωνη ανακοίνωση του Συμβουλίου Ασφαλείας, την ανακοίνωση των εκπροσώπων των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο, που για πρώτη φορά ενδεχομένως χρησιμοποιήσει αυστηρή γλώσσα. Αλλά πρόεδρος της Δημοκρατίας και υπουργός Εξωτερικών, η κυβέρνηση, τι πρέπει να ζητήσει αυτή τη στιγμή από τον, βοηθό Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, τι πρέπει να απαιτήσει από το διεθνή παράγοντα? Την καταδίκηση σε πρώτη στιγμή, για να σημειώσω ότι και τις δικές μας πρωτοβουλίες. Για παράδειγμα, είχαμε την ανακοίνωση του Συνασπισμού Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όπου είναι και ο μόνος θεσμός που αναφέρεται ρητά σε Turkish Occupying Forces, σε τουρκικές κατοχικές δυνάμεις. Τέτοιες πρωτοβουλίες είναι που χρειαζόμαστε και ναι, να δώσουμε έμφαση στα επόμενα βήματα που θα πρέπει να είναι η επιμονή στην επανέναρξη των διαπραγματεύσεων πάνω στο συμφωνημένο πλαίσιο, ο άμεσος διορισμός ενός ειδικού διορισμένου απεσταλμένου του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών και την ενεργότερη εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είναι μία από τις σημαντικότερες πρωτοβουλίες του Πρόεδρου της Δημοκρατίας. Αστερίσκος, από αυτό δεν έχουμε νέα ακόμα. Ενεργότερη εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Ένωσης θεωρώ ότι. Περιμένουμε έχουμε προσωπικότητα και δεν μας στέλνουν. Όχι, έχουμε ενδεχομένως στο παρασκήνιο. Αυτό που χρειάζεται είναι στο προσκήνιο, έτσι ώστε να βοηθήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση τον Γενικό Γραμματέα στις προσπάθειες του να οδηγήσει τις δύο πλευρές ξανά στο τραπέζι διαπραγματεύσεων, όπου οφείλουμε να το τονίσουμε ξανά και ξανά ότι αυτή η επανέναρξη διαπραγματεύσεων παρεμποδίζεται από την Τουρκία και τη δική της δυστυχώς αδιάταξη. Κύριε Στεφάνο, εσείς καμιά ιδέα στην πράξη τι πρέπει να γίνει? Κοιτάξτε, στην πολύ πράξη, πρώτα απ' όλα να ξέρουμε γιατί ήρθε ο βοηθός Γενικός Γραμματέας στην Κύπρο. Δεν ήρθε ούτε για την Πίλαν, ούτε για οτιδήποτε άλλο. Μας το είπε. Ήρθε για να δει πώς είναι η κατάσταση και πώς είναι το έδαφος αναφορικά με τις προοπτικές επανέναρξης των διαπραγματεύσεων. Και μάλιστα σήμερα έξω από το Προεδρικό μας είπαν ότι πρέπει να δούμε τη μεγάλη εικόνα. Αυτή είναι η μεγάλη εικόνα.
Είναι η επανέναρξη των διαπραγματεύσεων με στόχο τη λύση του Κυπριακού. Δεν παίζει ρόλο η πύλα και όσα έγιναν. Βεβαίως παίζει ρόλο, αγαπητέ μου Χρήστο, διότι τέτοιες προκλητικές και παράνομες ενέργειες δυσχεραίνουν τα δεδομένα και επιβαρύνουν ακόμα περισσότερο μια κακή κατάσταση που έχουμε στο Κυπριακό. Επομένως, εμείς αναμένουμε από την κυβέρνηση, από τον ίδιο τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, να είναι ξεκάθαρος αναφορικά με το ποια είναι η θέση της ελληνοκυπριακής πλευράς σε σχέση με το ζητούμενο από μέρους, όχι μόνο του Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, του ίδιου του Συμβουλίου Ασφαλείας. Γιατί αν πάρουμε και την ανακοίνωση που έκανε το Συμβούλιο Ασφαλείας αναφορικά με τις παράνομες και προκλητικές ενέργειες της τουρκικής πλευράς στην Πύλα, αφού καταδίκασε το Συμβούλιο Ασφαλείας αυτές τις ενέργειες και ειδικά τις βιοπραγίες σε βάρος των ειρηνευτών, πάει στο μόνιμο μοτίβο που έχει σε όλες τις ανακοινώσεις και τα ψηφίσματα τα τελευταία χρόνια. Τώρα τον καιρό δηλαδή του μακροβιότερου αδιεξόδου που ζούμε από ποτέ, ναι, από το 2017. Να επαναρχίσουν οι διαπραγματεύσεις, να λύσουμε το Κυπριακό. Ποια είναι η θέση του ΑΚΕΛ αναφορικά με τούτο? Πιστεύουμε ότι ο πρόεδρος πρέπει να πάει να συναντήσει τη θέση που είχε το Συμβούλιο Ασφαλείας για 4 συναπτά ήδη και ο ίδιος ο Γενικός Γραμματέας. Δηλαδή ότι η επανέναρξη των διαπραγματεύσεων σημαίνει από εκεί που διακόπηκαν το 2017, διαφυλάσσοντας όλες τις συγκλήσεις που είχαν επιτευχθεί και διαπραγματευόμενοι επί του πλαισίου Κουτέρες. Αυτή ήταν η θέση του Διεθνούς Οργανισμού, την οποία έπαυσε να αναφέρει τα τελευταία χρόνια, διότι είναι απογοητευμένος ο Γενικός Γραμματέας από την κατάσταση. Επομένως, εμείς θα πρέπει να πάμε σε αυτήν τη θέση με ξεκάθαρη τοποθέτηση, χωρίς υποσημειώσεις και αστερίσκους, να συναντήσουμε τη θέση του Γενικού Γραμματέα. Αυτό θα ενισχύσει την αξιοπιστία της ελληνοκυπριακής πλευράς και θα καλέσουμε τον διεθνή παράγοντα να στρέψει την προσοχή του προς την τουρκική πλευρά για να συνεργαστεί στην επανέναρξη των διαπραγματεύσεων. Ναι. Ο πρόεδρος μπορεί να το επιβάλλει αυτό. Η δική μας πλευρά μπορεί να επιβάλλει αυτό που μόλις περιγράψατε. Κανείς δεν μπορεί να επιβάλλει τίποτε. Άρα πρέπει να το καταφέρει. Πρέπει να υπάρχει αμοιβαιότητα. Όμως εδώ στην πολιτική, ναι, έχει σημασία πρώτον να οικοδομήσουμε ξανά την αξιοπιστία μας που κακά τα ψέματα έχει τρωθεί εξαιτίας κακών χειρισμών που είχε κάνει ο προηγούμενος πρόεδρος. Είχαμε φορτωθεί ευθύνες, μας τα γράφανε στα ψηφίσματα, ναι, και σε εκθέσεις, ότι λίγο πολύ είμαστε συνυπεύθυνοι για το αδιέξοδο στο κράτος Μοντανά, αλλά και για το συνεχιζόμενο αδιέξοδο μετά. Και δεν το λέω καλός ή κακός. Λέω ότι σημειώνει ο διεθνής οργανισμός. Ναι. Επομένως, εμείς με τις δικές μας τοποθετήσεις και τις ξεκάθαρες μας θέσεις, συναντώντας τις θέσεις του διεθνούς οργανισμού, βοηθούμε να επαναχτίσουμε την αξιοπιστία μας. Αυτό θα μας δώσει μια πολιτική και διπλωματική δύναμη να καλούμε τον διεθνή παράγοντα, πρωτίστως τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, αλλά να είμαστε και πιο πιστικοί εναντί της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που έχει ρόλο να διαδραματίσει βοηθώντας έναν κράτος μέλος όπως είναι η Κύπρος, στο δικό της ρόλο βέβαια, έτσι ώστε να στραφούν προς την τουρκική πλευρά και να ζητήσουν να κάνει το ίδιο. Δηλαδή, να επανέλθουν στο διαπραγματευτικό τραπέζι για να συνεχίσουν από εκεί που διακόψουμε. Υπάρχει ακόμα κάτι που λέει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Στη γενική τοποθέτηση εμείς συμφωνούμε για την ανάγκη να μπει μπροστά μια θετική ατζέντα, πρωτίστως προς την κατεύθυνση της Τουρκίας, χωρίς να παραβιάζουμε κόκκινες μας γραμμές, αλλά και προς την τουρκοκυπριακή κοινότητα, στην οποία θα πρέπει, της οποίας θα πρέπει να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη, και μιλώ για την κοινωνία την τουρκοκυπριακή, διότι η ηγεσία της τουρκοκυπριακής κοινότητας ξέρουμε πόσο αντιδραστική είναι. Απλώς θεωρούμε ότι σε αυτήν τη θετική ατζέντα θα πρέπει να μπει στο επίκεντρο η ατζέντα των ενεργειακών που ενδιαφέρουν την Τουρκία και ενδιαφέρει και το διεθνή παράγοντα. Άνω τελεία, κυρία Δημητρίου. Κοιτάξτε, πρέπει να αντιληφθούμε ότι τέτοιες προβοκατόρικες ή παράνομες ενέργειες όπως αυτό που επισυνέβη και στην Πύλα δυσκολεύουν το κλίμα επανεκκίνησης των διαπραγματεύσεων και θεωρώ είναι εμφανέστατο ότι αυτή είναι και η σκοπιμότητα εκ μέρους της Τουρκίας και των κατοχικών δυνάμεων. Δεν υπάρχει άλλη λύση από την ίδια την λύση. Να συνεχίσουμε από το σημείο που μείναμε, να επανεκκινήσουν οι διαπραγματεύσεις με βάση το συμφωνημένο πλαίσιο που είναι η διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία με πολιτική ισότητα, και μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορεί να αναχαιτιστούν οι τουρκικές προκλητικές ενέργειες, που βλέπουμε ότι ο χρόνος λειτουργεί πάντοτε εναντίον μας. Πώς φτάνουμε μέχρι εκεί, παραμένει το ερώτημα. Ωραία, θα πρέπει να συντονίσουμε λοιπόν το πρώτο
ευχαριστώ, που δεν έχω κάτι ιδιαίτερο να διαφωνήσω, πέραν του ότι για μένα θα πρέπει να σταματήσουμε να επιρρύπτουμε ευθύνες στη δική μας πλευρά. Ναι. Αν κάτι το οποίο επισήμως υπάρχει από την Κυπριακή Δημοκρατία, από τη στιγμή που σταμάτησε, υπήρξε το διαπραγματευτικό τέλμα, είναι η θέλησή μας και επισήμως να συνεχίσουμε τις διαπραγματεύσεις από εκεί που διακόπησαν. Πρέπει να δείξουμε ναι ότι το εννοούμε με συγκεκριμένες πρωτοβουλίες. Άρα τώρα πρέπει να υπάρξει ένας συντονισμός ενεργειών και σε διπλωματικό επίπεδο. Αναφερθήκε προηγουμένως ο κύριος Παπαδόπουλος στις δικές μας πολιτικές δυνάμεις που ανήκουμε. Είδαμε και την πολύ στενάρη αντίδραση από πλευράς του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος που ανήκει ο Δημοκρατικός Συναγερμός, για παράδειγμα. Δεν αρκούν όμως, είναι όμως σημαντικά για να δούμε πώς προχωράμε. Συντεταγμένα και συντονισμένα, και γι' αυτό θεωρούμε σημαντική και την επικείμενη σύνοδο του Εθνικού Συμβουλίου, γιατί αυτά πρέπει να τα συζητούμε και κυρίως πρέπει να ενημερωθούμε για τις κινήσεις τις οποίες προτίθεται να κάνει η διακυβέρνηση που έχει και τον θεσμικό ρόλο. Εκείνο που δεν γίνεται, επιτρέψτε μου αντιληπτό και απευθύνομαι και στους τρεις, είναι πώς θα μπορέσουμε να πάμε σε διαπραγματεύσεις με όσα έγιναν στην Πύλα, με όσα γίνονται και εξακολουθούν να γίνονται στην Περίκλη, στη Αμόχωστο, με το λιμάνι που θα πάνε να δέσουν πλοία τώρα από την Τουρκία, από ό,τι διάβασα σε ρεπορτάζ της ΕΡΤ, με την Ελλάδα να βρίσκεται στα μέλια στην κυριολεξία με την Τουρκία και να μην φαίνεται να ασκεί πιέσεις για το ζήτημα του Κυπριακού. Δεν ισχύει αυτό όμως. Δεν ισχύει. Όχι, δεν ισχύει. Είχα και επίσκεψη με τον Πρωθυπουργό της Ελλάδος. Είναι θυμωμένος ο κύριος Μητσοτάκης με τον Ερντογάν. Υπάρχει πλήρης συντονισμός ενεργειών. Αντιλαμβάνεστε όμως πολλά πράγματα δεν μπορούν να λεχθούν δημοσίως, αλλά δεν μπορεί να δίδεται εντύπωση ότι η Ελλάδα στέκεται απέναντι ή δεν τη νοιάζει το Κυπριακό. Απέναντι δεν στέκεται. Αυτό είναι το ένα. Αλλά το δεύτερο πρέπει να συνειδητοποιήσουμε, αγαπητέ μου κύριε Μιχάλαρε, βεβαίως. Να τελειώσω την προηγούμενη. Θα την τελειώσετε. Έλα. Βλέπετε εσείς ο κύριος Μητσοτάκης να πιέζει στο Κυπριακό? Η ενημέρωση που έχω είναι και τις δύο φορές. Δεν είναι μέσω δηλώσεων που συζητούνται τα πράγματα σε τέτοιου είδους ψηλού επίπεδου συναντήσεις, αγαπητέ μου κύριε Μιχάλαρε. Τουλάχιστον υπό την ιδιότητα μου ως πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού και με τον Υπουργό των Εξωτερικών και με τον Πρωθυπουργό, είχα ενημέρωση για τη συνάντηση μεταξύ του ιδίου και του κυρίου Ερντογάν και το τι λέχθηκε, όπως και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Άρα θεωρώ ότι είμαστε στο ίδιο μήκος κύματος και η προσωπική μου εκτίμηση αλλά και η θέση του Δημοκρατικού Συναγερμού θα πρέπει να μπούμε και εμείς τις ράγες της εξομάλυνσης. Δεν θέλουμε απλά να στεκόμαστε, να το πω απλά, με σταυρωμένα τα χέρια και να θεωρούμε ότι με αυτόν τον τρόπο θα διορθωθεί η κατάσταση. Και βεβαίως δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να θεωρούμε ότι αυτό που συνέβηκε στην Πύλα έγινε και τελείωσε. Καθόλου. Είναι μια κατάσταση η οποία υπάρχει και είναι ανησυχητική και βεβαίως δεν μας ικανοποιεί. Βεβαίως είναι ικανοποιητική η αντίδραση, η ανακοίνωση του Συμβουλίου Ασφαλείας, αλλά είναι οι κινήσεις οι οποίες πρέπει να υπάρξουν. Μάλιστα. Ναι, και κλείνω, πρέπει να διοριστεί ειδικός απεσταλμένος. Και χαίρομαι που ένα άλλο σημείο στην ίδια την ανακοίνωση που εμφαίνεται ξεκάθαρα είναι η ρητή αναφορά σε διζωνική δικοινωτική ομοσπονδία με πολιτική ισότητα. Αυτό είναι κάτι που θεωρώ ότι ακυρώνει οποιαδήποτε άλλη περιραίουσα σκοπίμως πολλές φορές συντηρείται. Δεν ξέρω αν μπορώ να πάρω το σχόλιο σας εν συντομία, αλλά θέλω να το βάλω στο ζήτημα, γιατί είδαμε ένα αποκαλυπτικό ρεπορτάζ του Πολίτη που κάνει λόγο για προτάσεις του Προέδρου της Δημοκρατίας για μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Θα τα βάλει ο ίδιος ο Πρόεδρος κάτω. Μεταξύ αυτών, διάφορα, να αρχίσει να μιλά τουρκικά το 112, να γίνει εκστρατεία ενημέρωσης για τη διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία με πολιτική ισότητα, όπως το είπατε κι εσείς. Άλλα καταλαβαίνουμε εμείς, άλλα καταλαβαίνουν εκείνοι, άλλα ενδεχομένως κάποιος άλλος. Είμαστε υπέρ των ΜΟΕ ως θέση, κύριε Παπαδόπουλε. Είστε. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας είχε στην δημοσιογραφική διάσκεψη που είχε παραθέσει για τις πρώτες 100 μέρες της διακυβέρνησης του ανακοινώσει ότι πρόθεσή του ήταν τον Σεπτέμβριο να ανακοινώσει μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, μέτρα στήριξης των Τουρκοκυπρίων. Φυσικά και συμφωνούμε με τέτοια μέτρα, όμως θα συμφωνήσω μαζί σας ότι έχουν περιπλακεί τα ζητήματα από τις δυσάρεστες εξελίξεις, τόσο σε ό,τι αφορά την Αμόχωστο και φυσικά τα πρόσφατα της Πύλας, και θα πρέπει σε πρώτο στάδιο να δούμε πώς αντιμετωπίζουμε αυτές τις άμεσες επεκτατικές ενέργειες της Τουρκίας. Από εκεί πέρα, οφείλουμε να είμαστε δίκαιοι στον Έλληνα Πρωθυπουργό. Οφείλω να σημειώσω ότι από τις πρώτες αποφάσεις της ελληνικής κυβέρνησης μαζί με την παρούσα κυβέρνηση ήταν η σύσταση ενός Συμβουλίου Στρατηγικής Συνεργασίας μαζί με την Κυπριακή Κυβέρνηση, με κοινά υπουργικά συμβούλια. Είναι η πρώτη φορά που έχει ανακοινωθεί. Είναι ένας θεσμός που λειτουργεί σε άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί όχι να μην λειτουργήσει και στην περίπτωση της Κύπρου? Και οφείλουμε να σημειώσουμε και τις ειδικές πρωτοβουλίες και τη βοήθεια που έχει δώσει ο Έλληνας Πρωθυπουργός σε ό,τι αφορά την έκδοση της ομόφωνης απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας, σε ό,τι αφορά το ψήφισμα, όπως ο Πολιόρθα προηγουμένως ανέφερε,
μάλλον την ανακοίνωση, όπως πολύ ορθά ανέφερε προηγουμένως η συνάδελφος, η κυρία Δημητρίου του EPP, στο οποίο συμμετέχει ο κύριος Μητσοτάκης. Επομένως, δεν μπορούμε να έχουμε παράπονο από την Ελλάδα σε ό,τι αφορά τη συνεργασία για την αντιμετώπιση αυτών των νέων δυσάρεστων εξελίξεων. Εκεί που δικαιούμαστε να έχουμε παράπονο είναι από την αντίδραση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την αντίδραση της διεθνούς κοινότητας. Ας ελπίσουμε ότι αυτές νέες απαράδεκτες ενέργειες της Τουρκίας θα ευαισθητοποιήσουν κάποιους ότι θα πρέπει ναι επιτέλους να ενεργεί, να αποφασίσουν ότι πρέπει να ενεργεί πολύ περισσότερο, να είναι πολύ περισσότερο ενεργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση σε ό,τι αφορά το Κυπριακό, καθώς η ασφάλεια της Ευρώπης έχει να κάνει και με τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο και ιδιαίτερα στην Κύπρο. Κύριε Στεφάνου, ΜΟΕ. Και έτσι όπως καταγράφονται στο ρεπορτάζ, θέλω και συγκεκριμένα. Δύο πράγματα. Ναι. Πρώτον, δεν επιρρύπτουμε εμείς ή κανένας ευθύνη στη δική μας την πλευρά αναφορικά με την κατάσταση. Έχω αναφέρει ότι δυστυχώς ο Διεθνής Οργανισμός από το 2017 και εντεύθεν σε εκθέσεις του Γενικού Γραμματέα, σε ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας, μας καθιστούν συνυπεύθυνους για το αδιέξοδο. Και είναι αυτό που έχω αναφέρει και αυτό είναι χειρότερο. Μακάρι να ήταν εδώ στο εσωτερικό μέτωπο ο ένας να ρίφει και οι ευθύνες τους άλλους. Σημασία έχει τι λέει ο Διεθνής Οργανισμός που καλείται με βάση τα ψηφίσματα του να βοηθήσει στην επίλυση του Κυπριακού στη βάση της συμφωνημένης βάσης. Και πώς αναγνώσκουμε και εμείς το τι λέει ο Διεθνής Παράγοντας. Έχει σημασία στην άσκηση πολιτικής. Γι' αυτόν υπογράμμισα την ανάγκη της αποκατάστασης της αξιοπιστίας της ελληνοκυπριακής πλευράς. Το δεύτερο που θέλω να πω αναφορικά με τις σχέσεις με την Ελλάδα. Συμφωνούμε όλοι, και νομίζω δεν κομίζω γλάφκα της Αθήνας, ότι το βασικό μας στήριγμα είναι η Ελλάδα σε αυτήν την προσπάθεια που κάνουμε, διότι μπορούμε πραγματικά επί του εδάφους να συντονιζόμαστε κιόλας για τις ενέργειες τις οποίες πρέπει να γίνονται. Εγώ θεωρώ ότι υπάρχει αυτός ο διάλογος, εξού και η Κυπριακή Δημοκρατία, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας δεν έχει αναφερθεί ξανά στο θέμα του ενιαίου αμυντικού δόγματος, όταν ξεκίνησε να πάει στην Αθήνα και είπε ότι θα θέσει και το ζήτημα. Αν έχετε ακούσει καμιά δήλωση μετά, είναι προφανές ότι στη συζήτηση που έχει γίνει με την ελληνική κυβέρνηση, η ελληνική κυβέρνηση και στην προσπάθεια που κάνει τώρα για επαναπροσέγγιση με την Τουρκία, και καλά κάνει, για να προσπαθήσει να λύσει μια σειρά από ζητήματα, χωρίς να απεμπολύνει τη βασική της θέση, είναι ότι δεν μπορεί να υπάρξει πλήρης εξομάλυνση των σχέσεων της Ελλάδας με την Τουρκία χωρίς τη λύση του Κυπριακού. Ναι. Και είναι καλό να υπάρχει έναν καλό κλίμα, αυτό ενδεχομένως ανάλογα με τις συγκυρίες να μας βοηθήσει και εμάς στις προσπάθειες για λύση. Ναι, σε ό,τι αφορά στα ΜΟΕ. Ένα λεπτό. Καλό κλίμα να υπάρχει γιατί μπορεί να μας βοηθήσει, αλλά όχι στο τέλος να βγαίνει και ο. Της υπόθεσης. Όχι, αυτό έχω πει. Με αυξημένη κατοχή και διεύρυνση της κατοχής και με άνοιγμα της περίκλησης αμοχώρησης. Και στο τέλος να σε κοροϊδεύουν και να μην μπορείς να πείσεις κανένα. Να σας πω κάτι όμως. Θέλουμε ή δεν θέλουμε, για παράδειγμα, η Τουρκία να αναθεωρήσει την στάση που είχε τα τελευταία αρκετά χρόνια σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση και να ξαναενδιαφερθεί για να βάλει την Τουρκία πάνω στις ράγες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εγώ λέω ότι αυτό θα μας βοηθήσει, γιατί θα απελευθερώσει μηχανισμούς, εργαλεία για να μπορέσουμε να επιδράσουμε πάνω στις προσπάθειες. Επομένως, πρέπει να βλέπουμε τη συνολική εικόνα για να τοποθετούμαστε και το πιο σημαντικό να παραμένουμε συνεπείς σε αυτά που όλα αυτά τα χρόνια. Μια κουβέντα για τα ΜΟΕ, σας παρακαλώ, δεν μου είπατε. Τώρα, να το ξεχωρίσουμε. ΜΟΕ υπάρχουν και ΜΟΕ βαριάς πολιτικής. Υπάρχουν ΜΟΕ που απευθύνεται η Κυπριακή Δημοκρατία προς την τουρκοκυπριακή κοινότητα για την καθημερινότητά τους. Αντιλαμβάνομαι ότι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας γι' αυτά έχει μιλήσει και στη δημοσιογραφική διάσκεψη. Γι' αυτά έχουμε αποστείλει στον πρόεδρο της Δημοκρατίας ένα συγκεκριμένο πακέτο, γιατί θεωρούμε πολύ σημαντικό η Κυπριακή Δημοκρατία να απευθύνεται με συγκεκριμένες πολιτικές προς την τουρκοκυπριακή κοινότητα, γιατί έτσι κερδίζεις την εμπιστοσύνη των τουρκοκυπρίων και δεν τους αφήνεις έρμεο στην καυτή ανάσα της Τουρκίας. Μάλιστα. Θα δούμε τα ΜΟΕ, θα τα κρίνουμε, ενδεχομένως θα τα σχολιάσουμε, αλλά εμείς είμαστε υπέρ στο να υπάρχει μια συγκροτημένη πολιτική της Κυπριακής Δημοκρατίας έναντι των πολιτών της Κυπριακής Δημοκρατίας, όπως είναι και οι Τουρκοκύπροι. Κυρία Δημητρίου. Λοιπόν, δύο σημεία, τρία σημεία μάλλον. Το πρώτο είναι ότι αντιλαμβάνομαι ότι μέχρι σήμερα, μετά από τόσα χρόνια διαπραγματευτικού τέλματος, δεν καταφέραμε να έχουμε ίδια ανάγνωση είτε για τις εκθέσεις του Γενικού Γραμματέα, τι άλλο πώ. Ας κρατήσουμε. Δεν είναι μυστικό. Δεν είναι μυστικό. Ας κρατήσουμε όμως το σημαντικό, ότι η Κυπριακή Δημοκρατία έχει το διαπραγματευτικό πλεονέκτημα της νομιμότητας. Και αυτό πρέπει να το τηρήσουμε και να είμαστε στόχο προσιλωμένοι στις θέσεις αρχών.
λαών μας. Και αυτό πρέπει να κρατήσουμε τώρα με στόχευση την επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων. Το δεύτερο, ήδη βλέπουμε να συντελείται εξέλιξη συζητήσεων στους θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την κάποια όποια συνεργασία μεταξύ Ευρώπης και Τουρκίας, και είναι κάτι που θα συμφωνήσω ότι μας βοηθά και εμάς, ειδικά όταν αυτό γίνει συντεταγμένα από όλα τα θεσμικά όργανα και στο πλαίσιο στο οποίο θεωρούμε ότι θα ωφελέσει βεβαίως και την ίδια την Κύπρο μας και τις αρχές της, αλλά και τη διασφάλιση των αρχών και αξιών της ίδιας Ευρωπαϊκής Ένωσης, αγαπητέ μου κύριε Μιχάλαρε, που βλέπουμε ότι και αυτές βάλλονται σήμερα περισσότερο από ποτέ. Να μην ξεχνάμε ότι έχουμε μια ενεξελίξη, εισβολή και κατοχή στην καρδιά της Ευρώπης. Μια κατάσταση, ένα παράδεκτο, μια απαράδεκτη παραβίαση του διεθνούς δικαίου, όπως ακριβώς επεσυνέβη και στην Κύπρο μας το 1974. Όσον αφορά την θετική ατζέντα, βεβαίως και είμαστε υπέρ. Βεβαίως και είμαστε υπέρ και θεωρούμε ότι θα πρέπει να δημιουργηθεί αυτό το κλίμα το οποίο θα ευνοήσει να συνεχίσουμε από το σημείο το οποίο σταματήσαμε. Χρειάζεται όμως να ενημερωθούμε. Χρειάζεται να γνωρίζουμε, χρειάζεται να ξέρουμε, θα γίνει η διαπραγματευτική ομάδα, ποιοι συμβολεύουν τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Όλα αυτά είμαι βέβαιη ότι θα ελεγχθούν στο Εθνικό Συμβούλιο. Δεν είναι μυστικό ότι είχα κατηδία συνάντηση θεσμικά ως πρόεδρος της Βουλής με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, γιατί θέλουμε και εμείς ως Κοινοβούλιο, δεν θα αναφέρω φυσικά το περιεχόμενο, θα το κάνει ο ίδιος αντιλαμβάνομαι στο Εθνικό Συμβούλιο, αλλά θεωρούμε και ως Βουλή, ή οι βουλευτές μας, όπου και να ανήκουν στους θεσμούς που συμμετέχουμε, πρέπει να κινηθούμε παράλληλα σε κοινοβουλευτικό επίπεδο. Αυτό να το κανονικό, πολύ το σύντομα ότι ήδη από τις επιστολές που απέστειλα ως πρόεδρος του σώματος είχαμε ανταπόκριση από την ΠΑΜ, στην οποία συμμετέχουν 4 βουλευτές μας, και εκεί θα τεθεί στο Προεδρείο της συζήτησης μαζί με παρουσία των Τούρκων η συμπεριφορά τους όσον αφορά την πύλα. Άρα αξιοποιούμε σε εισαγωγικά οποιοδήποτε βήμα και συγκυρία για να αναδείξουμε την παραβίαση και την παρανομία που εξακολουθεί. Θέλω μία απάντηση με ναι ή όχι. Αν μου κάνετε τη χάρη αυτή. Ξέρουμε ότι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας είχε ενημερωθεί από τους μηχανισμούς του κράτους 4 μέρες πριν για τα γεγονότα της Πύλα, ότι θα ξεκινήσουν. Είσαστε βέβαιος ότι μόνο 4 μέρες πριν είδα. Είπα έναν αριθμό. Ξέρετε ότι είναι παραπάνω. Οι δικές μας οι πληροφορίες λένε ότι ναι, ήταν περισσότερες, ότι έγιναν επαφές, έγιναν αντιπροτάσεις. Για όλα αυτά βεβαίως εμείς δεν έχουμε ενημερωθεί. Αυτό ήθελα να ρωτήσω, ναι ή όχι. Εσείς δεν είχατε ενημερωθεί ως ΑΚΕΛ. Εσείς ως δημοκρατικός συναγερμός. Δεν είχαμε ενημερωθεί από προηγουμένως, αλλά είμαι και βέβαιη ότι σε μια τέτοια περίπτωση δεν θα μπορούσε από τη στιγμή που δεν ήταν fact να ενημερώσει ότι επίκειται, γιατί βλέπουμε συνεχώς ότι συμβαίνουν. Καλά, ετοιμάζανε βουλντόζες τα έργα οδοποιίας, ένα δρόμο στο χωριό Πασναστρώσης και το ετοιμάζει ένα μήνα. Δεν είχαμε τέτοια ενημέρωση, αλλά να μην ξέρετε ποιο χτύπησε πρώτο το σήμα του κινδύνου. Ο κοινοτάρχης της Πύλας. Λέει ότι εδώ μαζεύουν διάφορα μηχανήματα, υπάρχει αυτή η πληροφόρηση ότι θα γίνει, διότι το θέμα δεν είναι σημερινό, είναι παγιό. Επομένως, εγώ δεν είμαι ο παδός του να βγαίνουμε και να τα λέμε, δηλαδή. Η κυβέρνηση να τα χειριστεί. Πρέπει να ενημερωθούμε βεβαίως ότι περνά από το δικό μας χέρι να το κάνουμε, αλλά είναι ζητήματα λεπτών και δύσκολο χειρισμό, για να είμαστε δίκαιοι. Εσείς? Ως συγκυβέρνηση κιόλας. Οι πληροφορίες ότι υπήρχε αυτός ο κίνδυνος, θεωρώ ότι είχαμε όλοι. Ακούγαμε ότι οι Τούρκοι σκέφτονται να προχωρήσουν σε παράνομες ενέργειες στην πράσινη γραμμή. Ναι. Αλλά κανένας δεν θεωρώ ότι είχε συγκεκριμένες πληροφορίες, όπως δεν μπορεί κάποιος να έχει συγκεκριμένες πληροφορίες για το τι κάνουν. Για όλες τις παραβιάσεις που αυτή τη στιγμή δυστυχώς υφίστανται στην νεκρή ζωή, είτε στα Στροβίγια είτε και αλλού. Αλλά οφείλουμε να πούμε το εξής. Η αντίδραση της κυβέρνησης ήταν άμεση και εγώ πιστεύω ήταν και αποτελεσματική. Γι' αυτό είχαμε την ομόφωνη απόφαση, συγγνώμη, ομόφωνη δήλωση του Συμβουλίου, του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Γι' αυτό είχαμε τις δηλώσεις όλων των πολιτικών παραγόντων και θεσμών που είχαμε την αμέσως προηγούμενη περίοδο. Και θεωρώ ότι με αυτές τις παράνομες ενέργειες, τις οποίες δεν μπορούσε να αποτρέψει η Κυπριακή Δημοκρατία, γιατί είναι ενέργειες που έχουν λάβει χώρα στην πράσινη γραμμή, έχει εκτεθεί η Τουρκία. Και αποκαλύπτει για ακόμα μία φορά τις προθέσεις της. Να επαναλάβω ότι είναι αυτό πρέπει να το δούμε και στην πράξη. Και θέλει να αυξήσει τα κατεχόμενα εδάφη. Εσείς που είστε και υπέρ της πρόκλησης κόστους στην Τουρκία, πρέπει αυτό το κόστος να το δούμε, κύριε Παπαδόπουλε. Θεωρώ ότι οι ενέργειες της Τουρκίας την εκθέτουν και είναι αυτό το κλίμα που πρέπει να αξιοποιηθεί υπέρ μας με κάθε τρόπο. Ναι. Και θεωρώ ότι οι πρωτοβουλίες του Πρόεδρου της Δημοκρατίας κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση. Ναι, κύριε Στεφάνου.
Η δική μου η θέση είναι ότι ασφαλώς θα πρέπει να κάνουμε και να συνεχίσουμε να κάνουμε όλα τα απαραίτητα, διότι το καθεστώς της ουδέτερης ζώνης είναι συγκεκριμένο και θα πρέπει στο πλαίσιο του status quo αυτό να διαφυλάσσεται όπως έχει δοθεί η αρμοδιότητα στα Ηνωμένα Έθνη, στην UNFICIP, η οποία πρέπει να αντιδρά ανάλογα. Γι' αυτό και θα πρέπει να είμαστε και εμείς ιδιαίτερα προσεκτικοί με το στάτους της ουδέτερης ζώνης. Το λέω γιατί η προηγούμενη κυβέρνηση έκανε ολόκληρο καυγά για ένα σύρματόπλεγμα με το οποίο έλεγε ότι θα λύσει το μεταναστευτικό και τελικά βρεθήκαμε σε αντιπαράθεση με την UNFICIP. Άρα είναι πολύ σημαντικό οι πολιτικές μας ενέργειες να είναι προσεκτικές για να κρατάμε πάντοτε το διεθνή παράγοντα. Να ξέρει ότι έχει να κάνει με έναν αξιόπιστο συνομιλητή όπως είμαστε εμείς. Από εκεί και πέρα όμως. Παλεύοντας για την πύλα, δεν θα πρέπει να χάσουμε τη μεγάλη εικόνα, που η μεγάλη εικόνα είναι να δούμε πώς όσον περνά από το δικό μας χέρι επαναρχίζουν οι διαπραγματεύσεις. Μάλιστα. Γιατί εργαλειοποιεί το αδιέξοδο η Τουρκία για να κάνει τέτοια και πολλά άλλα κατοχικά τετελεσμένα που απομακρύνουν ακόμα περισσότερο το ενδεχόμενο της λύσης. Κυρία Δημητρίου, ολοκληρώστε. Κοντολογίζουμε όμως ότι αυτό που θα πρέπει να πούμε είναι ότι μας ανησυχεί, μας προβληματίζουν οι εξελίξεις και όλα αυτά που έχουμε να διαχειριστούμε. Περισσότερο όμως θα μου επιτρέψετε να προσθέσω, θα πρέπει να μας αφυπνίσει για να αντιληφθούμε ότι δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτε άλλο παρά να εντατικοποιήσουμε προσπάθειες στοχοπροσιλωμένη στη ζωνική δικοινοτική ομοσπονδία με πολιτική ισότητα, να αφήσουμε τα φοβικά σύνδρομα που σπέβδουμε πολλές φορές να γεμίσουμε τον κόσμο για να γνωρίζει τι ρεαλιστικά έχουμε ενώπιό μας και πώς μπορούμε να διαχειριστούμε και κυρίως να αναχαιτήσουμε τις προκλητικές ενέργειες και πώς εξασφαλίζουμε το μέλλον για τον τόπο μας. Δεν είναι μόνο η πύλα, είναι και το τι συμβαίνει στην Αμόχωστο και στο Λευκόνικο και όλη αυτή η διεργασία παρανομίας και τακτικισμού από πλευράς της Τουρκίας που κορυφώνεται αυτές τις μέρες. Ακόμα και με τη χρήση βίας ενώπιον των ειρηνευτών. Και γι' αυτό, ναι, ήταν σωστή η ενέργεια και η αντίδραση του Συμβουλίου Ασφαλείας. Και θα πρέπει συντονισμένα λοιπόν να αξιοποιήσουμε κάθε βήμα και κάθε ευκαιρία που μας προσφέρει. Και για να επανέλθω από εκεί που ξεκινήσαμε, περίοδος χάριτος τέλος, κύριοι και κυρία, πράξεις και όχι λόγια. Από όλους προς όλους. Εδώ είμαστε και κρινόμαστε καθημερινά. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ εμείς. Λοιπόν, αυτά και από τους τρεις πολιτικούς αρχηγούς. Πάμε σε ένα ρεπορτάζ και αμέσως μετά αθλητική ενημέρωση με την Κατερίνα Φραντζή.